Στην 24-ωρη πανελλαδική απεργία που πραγματοποίησαν ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, ΠΑΜΕ, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Πρωτοβάθμια Σωματεία για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο, συμμετείχε και το Καρπενήσι. Το πρωί της Πέμπτης, εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, σωματείων και φορέων βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ευρυτανικής Πρωτεύουσας, όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο, όπως τονίζουν, επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην αγορά εργασίας, αφαιρώντας τα εργασιακά κεκτημένα αιώνων. Σήμερα μαζεύτηκαμε εδώ εν ώψη της πανεργατικής, πανελλαδικής απεργίας ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και σωματείων, φορείς και σωματεία, οι οποίοι μέσα από μια πρωτοβουλία που έχουμε πάρει από τα κάτω, γιατί δυστυχώς οι θεσμικοί εκπρόσωποι είναι απόντες επί χρόνια από αυτές τις διαδικασίες, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη. Στο έκτρωμα νομοθέτημα το οποίο έρχεται να μας πάει πίσω στο μεσαίωνα, αφαιρώντας κατακτήσεις και πάγιες δημοκρατικές λειτουργίες των σωματείων και των εργαζομένων επί πάρα πολλά χρόνια. Είναι συνέχεια μιας προσπάθειας την οποία έχουμε αναπτύξει σε τοπικό επίπεδο, θα την στηρίξουμε και πραγματικά θα δώσουμε τη μάχη να πάνε πραγματικά στο περιθώριο όλες αυτές οι πολιτικές που θέλουν να θέσουν στο περιθώριο τους εργαζόμενους. Σήμερα η συγκέντρωση εδώ πέρα στο Καρπενήσι είναι μια συγκέντρωση την οποία την προκαλέσαμε τα σωματεία μέσα από ένα συντονιστικό όργανο που έχουμε κάνει και είναι ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση. Αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αντεργατικών νόμων που έχουν κάνει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έφερε 13 άρρωστους νοσοκομιακούς γιατρούς, 32 Κυριακές το μήνα, το χρόνο στο εμπόριο και πολλά αντεργατικά μέτρα. Σε αυτό λοιπόν οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να σταθούν απέναντι. Σήμερα λοιπόν εδώ στο Καρπενήσι, με αυτόν τον κόσμο που έχουμε, που προσπαθούμε συνεχώς να τον αυγατήσουμε και στο επόμενο διάστημα θα δώσουμε αγώνες για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο και αν περάσει, όπως είπαμε και προηγούμενος, θα το καταργήσουμε στην πράξη. Με πάνω στα χέρια, πάρτε πίσω τον νόμο Τέρας και κάτω τα χέρια από το Οκτάωρο, τα μέλη των φορέων και σωματείων του Καρπενησίου εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους για το αντεργατικό, όπως χαρακτηρίζουν, νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Το νομοσχέδιο έκτρωμα ισοπεδώνει ό,τι ελάχιστο είχε μείνει όντιο την περίοδο της προηγούμενης κρίσης. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ακόμα πιο έντονης εκμετάλλευσης σε βάρος των εργαζομένων και γίνεται έτσι το καύσιμο για το αυγάτισμα των κερδών. Καμιά βελτίωση στη ζωή του εργοδίου εργαζόμενου με το νέο αυτό νομοσχέδιο. Το πολύ πολύ να βρει χρόνο από ρεπό για να πάνε μαζέψει τις εργές του αφεντικού. Όμως καμιά ουσιαστική βελτίωση δεν θα δει. Μιας και η ανάπτυξη η οποία πρόκειται να έρθει, πέρα από το ότι θα είναι ανεμική και έθραυστη, θα είναι ανάπτυξη των κερδών και μόνο με σφίξιμο του ζωναριού για τους πολλούς. Στη καινούργια ανάπτυξη θα βασιλεύει η απλήρωτη εργασία, θα βασιλεύει η εκπεριτροπής εργασία, η ελαστική εργασία και εν τέλει αυτό που λένε η απασχόληση και η περιπλάνηση.